Ναι, η ερώτηση είναι για το πόλεμο εκ των έμπροσθεν. Δηλαδή, αυτά που έρχονται, έτσι, που πρόκειται να συμβούν. Και μας πολεμάει ο διάβολος με λογισμούς και υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που φοβούνται ενδεχομένως μια έκπτωση από τη σωτηρία εάν, ας πούμε, πηγαίνουν, ένα παράδειγμα, σε ναούς όπου οι ποιμένες έχουν εκφράσει αιρετικές θέσεις ή έχουν κάνει κάποια πράγματα, έχουν φέρει στον Σταυρωμένο, για παράδειγμα, ή ενδεχομένως τήρησαν τα μέτρα, φορεύαν μάσκες, ήταν υπέρ του γενετικού τροποποιητού, έτσι, που το είπαν εμβόλιο. Και αν είναι σωστή κίνηση να μην πηγαίνουν καθόλου ή να πηγαίνουν, εφόσον δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Έτσι, η απάντηση είναι και από τον πατέρα Γαβρίλα, από το Άγιον Όρος, που είχε πει ότι θα προτιμάμε τις εκκλησίες όπου υπάρχουν ορθόδοξοι ποιμένες, έτσι, ορθόδοξοι ιερείς, οι οποίοι δεν έκαναν, ας πούμε, υποχώρηση. Ούτε κυρίως στα συλλήτουργα με τους αιρετικούς. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα, έτσι, και το μεγαλύτερο, ίσως, σήμερα αμάρτημα στην Εκκλησία της Ελλάδος, είναι ακριβώς ότι αναγνωρίζουν κάποιοι και συλλειτουργούν με ανθρώπους αχειροτόνητους, έτσι, τους σχισματικούς αυτούς της Ουκρανίας, σχισματοαιρετικούς, για την ακρίβεια. Αυτούς πρέπει να τους αποφεύγουμε. Έτσι. Εξαρτάται δηλαδή και το τι έχει κάνει ο κληρικός, είναι ένα κριτήριο αυτό. Έτσι. Αν είναι κάτι άλλο και δεν έχουμε άλλη εναλλακτική και τώρα γίνεται σωστά, ας πούμε, μπορεί να φορούσε μάσκες τότε, τώρα δεν φοράει, ούτε λέει τώρα κάτι για τα εμβόλια, μπορεί να έχει και μετανιώσει κιόλας ο άνθρωπος, έτσι. Άσχετα που δεν το λέει, κανονικά θα έπρεπε να βγουν να το πούνε, αν ήταν συνεπείς, έτσι, στην πληρότητά τους. Αλλά υπάρχει δυστυχώς και η ανθρώπινη ντροπή και κακός, βέβαια. Και δεν θέλουν εύκολα οι άνθρωποι να συζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη τους, παρόλο που το βλέπουν ότι κάνανε λάθος. Και όντως υπάρχουν τέτοιοι. Οι κληρικοί που έχουν καταλάβει ότι έκαναν λάθος, που υποστήριξαν τα εμβόλια. Υπάρχουν. Αλλά δεν έχουν το θάρρος να βγουν δημόσια να το πούνε. Ενώ θα έπρεπε. Για να βοηθήσουν και το ποιμνιό τους. Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να πάει κανείς, έτσι, να εκκλησιαστεί και πάντα να επιλέγει το μη χείρον, έτσι, το μη χείρον βέλτιστο. Όπου υπάρχει παραδοσιακός κληρικός και τήρησε έστω κάποια ή τηρεί κάποια βασικά στοιχειώδη πράγματα. Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάπου αλλού, έτσι. Αν υπάρχει για κάπου αλλού, δεν το συζητάμε. Προτιμάμε τους κληρικούς που ήταν συνεπείς και στην περίοδο αυτή του κοροϊδοϊού και τώρα. Θέλει διάκριση μεγάλη αυτό το θέμα και χρειάζεται και ο πνευματικός, ο διακριτικός σωστός, έτσι. Γενικώς ισχύει αυτό που είπατε και εσείς, ότι εφόσον ο κληρικός δεν είναι καθηρημένος, έτσι, τα μυστήρια γίνονται και είναι έγκυρα και μας ωφελούν, επειδή δεν τα κάνει αυτός, αλλά τα κάνει ο Χριστός. Έτσι, ο Χριστός δανείζεται το χέρι και τη φωνή του ιερέως, έτσι, και λειτουργεί ο Χριστός τα μυστήρια. Και εφόσον ο Χριστός αυτόν τον κληρικό, τον ανάξιο, ας πούμε, τον ερετίζοντα, τον έχει ακόμα εκεί, γιατί ο Χριστός είναι που κυβερνά την Εκκλησία. Όσο και αν φαίνεται ότι την κυβερνούν, ας πούμε, άνθρωποι, από πίσω είναι ο Χριστός. Και αν θέλει ο Χριστός, ας πούμε, να τους απομακρύνει, είναι πανεύκολο. Για να μην τους απομακρύνει, σημαίνει ότι αυτοί μας χρειάζονται. Αυτοί μας χρειάζονται. Αυτοί μας αξίζουν, μάλλον. Κατά το λαό και οι άρχοντες.